τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Αυτό είναι Antique, Die For You. Το χαρήκαμε πολύ αυτό. Νομίζω ότι το Die For You άνοιξε την όρεξη των Ελλήνων για βραβείο. Σαν να αρχίσαμε να δίνουμε περισσότερη σημασία στη Eurovision. Μέχρι τότε υπήρχαν μονάχα οι φανατικοί της. Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, τότε άρχισα να ακούω Eurovision, να παρακολουθώ μάλλον τη Eurovision. Επανεμφανίζουμε τον Μπουζούκι ξανά στη Eurovision μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον αυτό αντιπροσωπεύει την Ελλάδα 100%. Έχει μέσα στοιχεία ελληνικά. Άμα τα ακούς λιγάκι, λυκνίζεσαι και κάπως έτσι. Το 2001, η Antique με το τραγούδι Die For You εκπροσώπησαν τη χώρα μας και κατέλαβαν την τρίτη θέση ανάμεσα σε 23 χώρες που συμμετείχαν στη Eurovision εκείνη τη χρονιά. Το 2001 την Ελλάδα εκπροσωπούν οι Antique, ο Νίκος Παναγιωτίδης και η Έλληνα Παπαρίζου που καταφέρνουν από το τίποτα, από το πουθενά να βγουν τρίτη. Είχε μια απλότητα η συμμετοχή των Antique εκείνη τη χρονιά που μου άρεσε, μια λιτότητα. Πολύ ωραία παρουσία, πολύ ωραίο δίδυμο αυτοί οι δύο. Antique σήμερα δεν υπάρχουνε. Κρίμα. Όχι κρίμα. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η Έλληνα Παπαρίζου τα καταφέρνει μια χαρά και μόνη της. Το απόλυτο παράδειγμα της νέας γυναίκας που τα καταφέρνει τέλεια. Της αρέσει πολύ αυτό που κάνει, δίνει το 1000%, όχι μόνο το 100%. Από τις πιο όμορφες εμφανίσεις που έκανε ποτέ η Ελλάδα σε Eurovision. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Το τραγούδι αυτό πραγματικά το λατρεύω γιατί μας έκανε όλους περήφανους. Τεράστια επιτυχία. Αποθεώστε την. You're my lover. Αυτό που κερδίσαμε, δεν είναι? You're my sacred passion and I have no other. Έχω βρουκώσει ήδη. Έλενα Παπαρίζου, my number one. Τι να πούμε εδώ. Το βραβείο μας. Τι να πω, και για την Ιταλία Γερμανό και για τον Χρήστο Δάντη γράψανε την επιτυχία που πανηγύρισε όλη η Ευρώπη. Τραγούδι διαχρονικό. Τραγούδι το οποίο είχε διαγωνιστεί και στα 50 χρόνια της Eurovision και πήρε την τέταρτη θέση. Τέλεια φωνητικά, τέλειο τραγούδι, τέλεια σκηνική παρουσία, δεν χωρίζεις να τη βλέπεις. Το 2005 η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision και κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 39 χώρες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό τη χρονιά αυτή. Είμαστε στην Ουκρανία στην πρώτη πρόβα και η Έλενα ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Και εκείνη την ώρα που έχει αποφασίσει να βγάλει τη λίρα, ας πούμε, με πιάνουν κυριολεκτικά τα κλάματα. Φοβερή χορογραφία του Φουκά Βαγγελινού. Την είχε μάθει μέσα σε δύο μέρες, γιατί τότε γυρίζαμε το βίντεο κλιπ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μου έκανε εντύπωση αυτό, το πόσο συνεργάσιμη ήταν η Έλενα, το πόσο ακούραστη ήταν. Έχει απίστευτη φωνή, μιλάει τέλεια τα αγγλικά, μπορεί να τραγουδήσει. Έχει φοβερή κίνηση, είναι πάρα πολύ σεξι. Μοναδική, συγκλονιστική, με έναν απίστευτο αέρα. Ανέβηκε πάνω στη σκηνή και είπε «Θα το πάρω, θα κερδίσω». Λίγο πριν βγούμε στη σκηνή να χορέψουμε για να τραγουδήσει Έλενα το My Number One, θυμάμαι ότι μας είπε το μόνοι παιδιά, άλλες δυο φορές θα το χορέψουμε. Δηλαδή, τη νύχτα του τελικού και ήταν σίγουρο ότι θα το παίρναμε, οπότε θα το ξανακάναμε. Εθνική ανάταση. Δύο λέξεις μόνο. Ένιωθα ότι κέρδισα εγώ στην Eurovision στην Ευρώπη. Ένιωθα ότι πήρα την πρωτιά. Η Έλενα έφερε την Eurovision στην Ελλάδα. Επιτέλους. Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία.